Και θα πάρω τον Ανδρέα να πάμε στην κουζίνα. Έλα από εδώ, Ανδρέα μου. Έλα έτσι να πάμε να υποδεχτούμε την υπέροχη γιαγιά σου και θα πάμε μπουρέκια σήμερα. Γιαγιά σου η Ελένη, καλωσορίσατε. Καλωσορίσατε. Να σα ζήσει να το χαίρεστε. Και γεράματα, μην λέγεις έτσι της γιαγιάς σου, μια χαρά είναι. Μια χαρά. Εδώ θα το κρατήσω εγώ. Κύριε Ελένη μου, τι κάνετε. Καλά. Είσαστε καλά. Καλά, το ξέρω. Χαρήκετε έτσι για το εικόνο σα. Χαίρεστε. Υποσχέθηκε μου ότι να έρχεται μια φορά το μήνα στην Αθήνα να μου ερευκεί, να μου είναι η φαγιά στο ψυγείο. Και σου καθαρίζετε το σπίτι. Καμιά κορουγκαλή. Καμιά κορουγκαλή. Έδειξε μου μια προχτέλα, αλλά τώρα στην άδεια είναι Λέει μου, καμία για τούτη, αλλά ρωτάει στην ερώτηση, θα βρω να σου απαντήσω, απαντήσω, σημαίνει σταμάτα. Σημαίνει, ελάλη ψέματα, γιαγιά. Απάντησα σου, έστω απαντήσω, εντάξει, έτσι όλα ρωτά ούλα. Ελάλη ψέματα, γιαγιά, πιστεύω να συνελέσω, μαζί με την γιαγιά, πιένει ποτσίες, ηλιών, θα πούμε. Άρα πρέπει να εγκρίνετε. Τι πρέπει να έχει μια κοπέλα για να πείτε ότι τούτη είναι σπουδαία και κάνει. Όχι, να αγαπά τον τον Ανδρέα μόνο. Ναι, μόνο τίποτε τούτο. Άλλο, ναι. Μόνο το είναι το κριτήριο. Να το σάτζει, να το κάνει μακαρονιά του φούρνου. Μπράβο. Να τον πλύνεις και όσο δεν τέλειωσε, δεν θέλουμε εμείς. Ο Ανδρέας όμως τι πρέπει να κάνει για την κόρη. Ο Ανδρέας, να δει. Εγώ. Τις συμβουλές της γιαγιάς. Εγώ πάντα εγκρίνω όλα από η γιαγιά. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε, μέχρι να βρείτε κι εσείς εδώ τα υλικά μας, τι θέλουμε, να δείξουμε τα υλικά μας στον κόσμο για να τα σημειώσουμε τι θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε τα πουρέκια και θα σας αφήσω έτσι εδώ, θα είμαι στο πλευρό σας για να σας βοηθώ. Ξέρεις πως όλοι θα ραντλέψω εμείς ζεστό που μόλις το βγάλα από το φούρνο με τον βότερο, αλλά αφού έρχεσαι εδώ που να μην λιώνει το ρόβο. Α, ήταν για να το φουρνίσουμε. Όχι, ναι. Ήταν έτοιμα, αλλά εντάξει. Μια χαρά, τώρα θα το δούμε. Θα το κανονίσεις. Λοιπόν, πάμε. Μισό κιλό αναρίναν αλάτι, λίγη κανέλα, λίγο ροδόσταγμα, μισό ποτήρι ζάχαρη, μισό κιλό αλεύρι, 1/4 του ποτηριού φιστικέλαιο, λίγο αλάτι, νερό, λάδι για το τηγάνισμα και ζάχαρη νάχνη. Ναι. Πολύ ωραία. Κύριε Ελένη μου, σας αφήνω εδώ με τον εγγονό σας, εγώ θα είμαι εδώ για βοήθεια. Ναι. Και ό,τι θέλετε, μου λέτε. Λοιπόν, άρα λιώνουμε την αναρή μας το πρώτο. Ναι, να λιώσουμε την αναρή γιατί το ζυμάρι το φέραμε. Ωραία. Είπαμε, ναι. Μια χαρά. Κάναμε το σπίτι. Α, έτω ψωμί. Έτω ψωμί. Φέρμα το γιώσω. Να το ανοίξω. Έλα, Ανδρέα μου, είναι ο ρίχνος στο ψά. Έλα, κάμε βάλει. Με προζύμι που το ζυμώσετε, είμαι μαγιά. Με προζύμι. Αυτά είναι, παιδιά. Και φέρατε βότερο να δεν είχετε δαμε. Λοιπόν, τώρα μισό λεπτάκι. Να το βάλω εδώ πίσω και θα σας το φέρω μόλις το χρειαστείτε το λαδάκι μας. Πάντως μυρίζει υπέροχα το ψωμί. Παναγία μου. Είμαστε τυχεροί. Ξεκίνησα το πρωί να ζυμώνω και τηλεφώνα με η κόρη μου, η μαμά του Ανδρέα. Μα έτσι να πας, πρέπει να πάει στο Παναγία μου να λέω και να κάνω τώρα πότε να ψήτους και πότε να τελειώνω. Παναγία μου, ευχαριστούμε σας πάρα πολύ. Εμένα το ψωμί με το προζύμι είναι η αδυναμία μου. Είναι να μου δώσεις μία φέτα ψωμί, δεν γυρεύω τίποτε άλλο. Είναι ψωμί και μία χαρά. Ωραία. Βάζουμε εδώ. Ξέχασα να φέρω ελιές. Ελιές είναι φέρα και ντομάτα. Θα κάνουμε δεύτερα να τις καθαράς. Άρα λιώσετε την αναρρή με το πυρούνι. Λίγο ροδόστεμα. Ναι. Χριστιανά, ξέρει να κάνει πουρέκια. Βέβαια, ξέρω. Ξέρει η Χριστιανά, θεωρώ την που το δω. Είναι η γιαγιά σου, ξέρει. Ο τρόπος της που τα κάνει, ξέρει. Είναι με μάμα μπιτσίλα που ναι. Μας κάνει διάφορα, πώς να μην ξέρεις. Είναι... Και λίγη κανέλα. Mm-hmm. Τούτη νομίζω ότι θα λέει, ναι. Καλά ρε, εσύ βοηθάς τη γιαγιά σου. Θέλετε να βοηθήσω. Θέλουμε. Όχι. Κυρία Ελένη μου, βοηθούσε ή μόνο έτρωε. Όχι, έτρωε ο Ανδρέας. Πιτούα που του αρέσκει παραπάνω. Πιτούα που του αρέσκει παραπάνω το Ανδρέα. Πιτούα που του αρέσκει. Ποιος είναι η δοκιμασία την αναρρύκλησε τον Ανδρέα μου, μπράβο. Είδες, μένεις να κάνεις δουλειές, να μην τελειώσουμε. Θέλεις να δοκιμάσεις, Ανδρέα μου. Όχι, θέλει να δοκιμάσεις, τελειώμαι. Να δοκιμάσω εγώ, κυρία Ελένη μου. Να δοκιμάσεις. Εμένα στο σπίτι να αρέσει και τον πολλά γλυκά η Αναρή. Αλλά έχει κοντούς αρέσει. Αλλά ξέρω ότι κάνετε δίαιτες και προσέχετε. Όχι, μια είπα να μην βάλουμε πολύ. Μια χαρά. Να σας φασίνουμε. Ένα μπουρέκι μου να φάεις 2, 3, 5, 10. Θα φάεις να τα... Έτσι. Άτε, εδώ και είμαστε, Χριστιανά μου. Ένα λεπτάκι να πιάσω ένα κουταλάκι. Εδώ. Και να ανοίξουμε και το φύλλο μας, είναι έτοιμο. Τέλεια.
πάρα πολύ ωραία. Να μην βάλουμε τίποτε άλλο δηλαδή. Όχι. Εντάξει. Το λοιπόν. Είναι το μαγικό εργαλείο. Τούτο είναι τούτο που να κόψουμε τα... ξέρεις. Ναι. Δεν να σου πω. Άρα πιάνετε ένα κομμάτι μου το ζυμάρι. Ναι. Για να το κάνουμε... Το ανοίξουμε το φύλλο, ας πούμε. Μια χαρά. Έβαλα και λίγο να λεύρει και μένα, ξέρα... Αν είσαι δίζω, δεν ναι, είσαι ναι. Έστω. Έχουμε, αλλά μια χαρά. Φέρετε τα όλα εντάξει. Προετοιμασμένα. Όχι, ακόμα ήταν να τα κάνουμε, αλλά άντε. Ανοίγε... Πρέπει να τα δείξουμε. Ναι. Ανοίγετε το και εσείς με τη μηχανή. Έχω και έναν αείπινο, δεν ξέρω να ανοίγουμε το χέρι. Μόνο μπίτες ξέρω να ανοίγω. Μια χαρά. Είναι ευκολία με τη μηχανή, αλήθεια. Ναι. Τώρα, λίγο διαφορετική που τη δική μου, αλλά να τα καταφέρουμε. Να το βάλουμε στο χοντρό. Λίγο στο χοντρό και μετά στο λεπτό. Ναι. Εντάξει. Λέω να τα πάμε! Παναγία μου, Χριστέ μου, ξυπάστηκα εγώ. Είναι μουσική τα μένει στα πουρέκια. Εγώ έχω κάτι ψιθυρίστα, κάτι ειδημάζει. Παναγία μου, ρε Αντρέ, θέλω να σου δω και υπομονή. Με τις γενέτσες. Ότι αυτός θα σου υπομονή τις γενέτσες, λέει η γιά σου. Α, θέλετε να το μικράνετε. Ναι. Ωραία. Άλλη φορά νόμιζα ότι είναι να φυρτεί. Τον εξαπολούσα, θυμάσαι, στο τούτο δάμε στο... Στα βραβεία. Παναία μου, ήμουν δίπλα του και έτε... Πού είναι ο Χάρης, να έρθει να μας πει τι έγινε στα βραβεία. Έλα, Χάρη μου. Α, βγάλει τα συμπτώματα ο Χάρης. Έλα να μας πεις, Χάρη μου. Τι έζησες. Ανή, εδώ το φίλον η γιαγιά. Κανονικά. Δεν μας χάρη μου τι έζησες στα βραβεία. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι υπήρχε πάρα πολύ κόσμος. Πολλοί καλλιτέχνες, μεγάλοι καλλιτέχνες. Ναι. Πραγματικά έβγαιναν τραγουδούσα που καταχειροκροτούσε ο κόσμος με το που είπε και τώρα ο Ανδρέας λέοντας. Πραγματικά γυρεύκαμε πως να φύγουμε τόσο σπάνικος που έγινε του. Και θέλω να σου να του πω ότι δεν αγαπάς. Μια χαρά. Αγαπάσαι, τσετσίνι, 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 τσετσίνι. Ούλες. Ούλοι. Και πολλά μηνύματα μέσα στο γκρουπ μας, μέσα στο Facebook. Όσες μας βλέπουν τώρα, έτω δαμέ. Αγαπάσας. Για να δικάζω λίγο να... Και έχουμε κι άλλο να σου... Έλα, Χάρη μου, φέρετε αυτό που έχουμε εκεί για να διαβάσουμε και φέρε και το iPad μας για να τα διαβάσουμε. Λοιπόν, άρα κόφτεται τα έτσι γύρω με τούτο. Πώς θέλεις κάνεις τα Χριστιανά μου, θέλεις κάνεις τα τετράγωνα, θέλεις κάνεις τα... Εγώ θα το άλλο το στρογγυλό που είναι έτσι. Ναι, έτσι. Α, εγώ τούτο φτυχώ. Ναι, όχι, είναι πολλά ωραία. Τι να θέλεις. Ναι. Πολλά ωραία τούτο. Μια χαρά. Έχεις δύο πράγματα. Πειράζει. Ξαναβάλουμε. Εγώ επέλα να τη δική μου τη μηχανή. Φαντάζομαι δουλεύει όλη μέρα. Κάνει τρακ. Έχω κι άλλη να βανίνα, αλλά ως που δουλεύει και αφήνω τη. Μια χαρά. Άρα βάζουμε μέσα τα πουρέκια μας, τη τζίμπη γέμιση, κλείνουμε και κόβουμε. Και κόβουμε. Ωραία. Διάβαστο το εσύ, Χάρη μου. Διάβαστο. Έχουμε κι άλλο. Το λοιπόν γιατί δεν είναι στάλινο. Δεν ξέρω. Α, εδώ λοιπόν, ένα λεπτάκι γιατί πρέπεστε εσείς να τα διαβάσετε, σας τα διαβάσω εγώ. Λοιπόν. Μέχρι να ετοιμαστούν εδώ τα πουρέκια μας, γεια σας. Μπορείτε να πείτε αυτό το μήνυμα στην εκπομπή της Χριστιανάς για τον Ανδρέα Λέοντα. Ανδρέα μου, να είσαι πάντα καλά και να χαμογελάς. Σου εύχομαι όλη σου η στίχη, η στόχη, συγγνώμη, να πραγματοποιηθούν. Είμαι σίγουρη ότι θα φτάσεις πολύ ψηλά και να ξέρεις ότι θα είμαστε δίπλα σου μέχρι το τέλος. Σ' αγαπάμε, τα λιονταράκια σου. Η Έλενα Ανδρέου εδώ, αυτό που σου διάβασα είναι από την Αγγελίνα Παπαδοπούλου. Η Έλενα Ανδρέου σου λέει λοιπόν, θέλουμε να του πείτε ότι είμαστε όλες πολύ χαρούμενες που μπήκε στη ζωή μας και μας τη γέμισε με μουσική και νόημα. Πείτε του να ξεκουράζεται και ότι θα το στηρίζουμε σε ό,τι και να κάνει και τον αγαπάμε πολύ. Να χαμογελά και με το χαμόγελό του μας κάνει και εμάς να χαμογελάμε. Όλες θέλουμε το καλύτερό του και να ξέρει ό,τι γίνει θα το στηρίζουμε για πάντα. Με αγάπη από όλες τις φαν σου, είσαι ο καλύτερος, τα λεονταράκια σου. Λοιπόν, έλα. Έχω και εδώ για τη Ρεβέκα που λέει: πείτε στον Αντρέα ότι τον αγαπώ πολύ και περιμένω να μου απαντήσει για την πρόταση που του έκανα προχθές. Ελά, εδώ το επίθετο. Άρα και εσύ. Την πρόταση γάμου. Αλήθεια. Ένα γιαγιά. Ναι, είναι στην γιαγιά, Ελένη. Έκαμε σου πρόταση γάμου του. Τι νόμιζε εσύ. Ας την να τη δούμε. Εντάξει. Ας την είναι τσακάρου. Λοιπόν, Λιονταράκη μου, σε αγαπώ πολύ και θέλω να προσέχεις. Είσαι υπέροχος, σε θαυμάζω από την πρώτη μέρα που σε είδα στο X Factor και όλες οι κοπέλες σε αγαπούμε και σου έχουμε ένα δυναμία. Χριστίνα Χαραλάμπους. Όπα. Λοιπόν, όπα, Λαρισία, έτσι τα μηνύματα. Η Σίλβια.
Θέλουμε να του πείτε, Ανδρέα, είσαι ο καλύτερος όλων. Ο πιο υπέροχος, μη σταματήσεις ποτέ να κάνεις αυτόν που αγαπάς. Σου αξίζουν πραγματικά τα καλύτερα. Θα είμαστε πάντα δίπλα σου, σε λατρεύουμε με πολύ αγάπη. Τα λεονταράκια σου θα του το πείτε, λέει η Σίλβια εδώ. Σίλβια μου, βεβαίως, και το έχουμε ήδη πει. Και έχω εδώ η Ιωσήφινα Λοΐζου, αγαπάμε Λέοντα, λεονταράκο μου, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για όλα και θα περιμένουμε να δοκιμάσουμε τα πουρέκια σου. Σ' αγαπάμε. Έτσι. Ναι. Θα ήθελα, θα το πω της Χριστίνα, γιατί μου στείλαν και διέβασε το, ξέρει, να μην έχω παρεξηγήσεις. Θα ήθελα να πείτε στον Ανδρέα να γίνετε. Είσαι υπέροχος, πάντα χαμογελαστός, σ' αγαπώ πολύ. Χριστίνα Χριστοδούλα, πολύ μεσό. Είδες το, το είπα, το διέβασα, έφυγε από πάνω μας. Και εν τούτα ούλα. Κατακτήσεις πριν το X-Factor. Ναι, να ρωτήσω τη γιαγιά. Ναι, πείτε μας εσείς, γιατί ο Ανδρέας λέει, είμαστε έτσι λίγο με το... Καλούμε τούτα με το τσιγγέλι. Ήσουν και πριν κατακτήσεις πολλές. Ήσουν, θυμάστε εσείς, κυρία Ελένη μου, έτσι, καμιά περίπτωση, καμιά κορούα που ήταν πιο μίτσι στον πρώτο του έρωτα. Σταμάτα εσύ, πήγαινε, κάτσε να πει. Εντάξει ρε Ανδρέα, εντάξει. Είχε που ήταν καλή επιλογή του, είχε κάποτε... Πούλα. Άκουε όμως τη διαγιά του, σταμάτανε. Μάλιστα. Τέλειωνε. Πού ήταν μητσής ο πρώτος του έρωτας, ποιος ήταν? Πρώτος του έρωτας. Η μάπα. Η μάπα, όχι, καμιά φορούμα, τίποτε. Όχι τη μάπα. Η μάπα. Έτσι μου είπε, να μπορεί να κάνω. Λέτε να βάλω, κυρία Ελένη μου, το λάδι. Ναι, ναι, άντε να ξεκινήσουμε γιατί ύστερα να... Ναι, ναι, να βάλουμε, να τηγανίσουμε τα πουρέκια μας. Να σας πω, κάνουμε τέτοια και σιροπιαστά. Ας πούμε να γελάσουμε τώρα, να κύψει και η αγρυπνία να αρχίσουμε να βάλουμε. Ένα λεπτάκι, καλό να βάλουμε το λάδι. Να πάω αγρυπνία. Μετά είναι αυτό για να μπούμε να τραγουδάς πόψε. Τραγουδάς πόψε, ήταν αυτό πόψε. Πότε τραγουδάς. Τι. Πότε τραγουδάς. Τραγουδάς 9 με τον Καρά στο φεστιβάλ Γαλακτός. Πολύ ωραία. Να έρθει τα γιαγιά μου. Νομίζω θα έρθω ρε Άντρε. Να πάω σε άλλο κλαπ. Να πάει σε άλλο. Κλαπ. Κλαπ. Παναγιά μου, δεν μπορώ. Λοιπόν, κυρία Λέγη μου, πόσο θέλετε να βάλω. Βάλε να πάει σε άλλο κλαπ. Μια χαρά. Τέλεια η γιαγιά σου. Εντάξει. Ή να βάλω ακόμα λίγο. Βάλε άλλο κλαπ. Δεν είναι και πιερώνουμε εδώ. Εμούχτη. Ωραία, μια χαρά. Άντε, να βάλω ακόμα λίγο. Κάνει, κάνει. Κάνει. Ωραία. Παντός η γιαγιά σου είναι απίστευτη. Μπράβο. Πού το Θεοφάνου να φάει μπουρέκι, μπραστό. Πήραμε το επιτώθηκε να γίνει και από τον το... Πώς τα έπειρε, βάλετε τα... Έκαναμε τα γεροστεγό και επιτώθηκα, ξέρεις. Γιατί άμα το κλείσου, επιτώθηκα. Έλα, ού, έκαναμε τα... Μα η γεύση, η γεύση, κυρία Ελένη μου. Η γεύση... Ναι. Πώς είναι να κάνεις. Έτα ρε, τέλος είναι η Ανάρη. Μια χαρά, όσα φκένουν θα τα κάνουμε, Ανδρέα μου. Οπότε μπορεί να φύγει ρε Ανδρέα, δεν να ξανακάβω. Γιατί να φύγουν και οι άλλοι. Σουβλάκια, πότε να φύγουν. Και σουβλάκια, πότε να έρθεις. Τηλεφώνησα του προχτές, εντάξει, ε. Άρα μου, κορίτσια μου, είναι ρυθμίζει σας ο Χάρης, είναι. Καμέσα. Τηλεφωνήσετε του προχτές, πείτε μας να... Τηλεφώνησα του, λέω, το Ανδρέα μου είναι έρθεις κάτω να κάνω τίποτε, όχι, η άλλη μου είναι, θα να πάει κακό πετριά. Ναι. Σήμερα δεν έρθει. Πότε να έρθεις, πότε να έρθεις για σουβλάκια, Ανδρέα μου. Να έρθω αύριο. Αύριο. Έτσι αύριο μου να κάνω παράγιο, μας θέλει να έρθεις να φάεις σουβλάκια. Για να μπορούμε, πότε να έρθω. Έτσι να φάεις. Δεν μπορώ, ειλικρινά, είναι φοβερή πραγματικά. Ναι, τα γεμιστά, σου αρέσκουν να φάεις γεμιστά, αύριο είσαι γεμιστά. Σου αρέσκουν τα γεμιστά. Θέλει σουβλάκια το παιδί μας. Δεν ξέρεις να μπουχάνεις, Ανδρέα μου. Έτρωα μου, μίτσις με το ζόρι. Με το ζόρι. Που ήταν κοντά μου, τρώασε με το ζόρι. Τώρα από ποια, λάξασε, δεν ξέρω στην Ινταλοστροφάγια. Τι εννοείται που ήταν κοντά σας, κύριε Λέμπη. Που ήταν μητσίζε, προσέχετε. Ναι, τρώασε από ούλα, ούλα τα κονιά μου δηλαδή. Άμα δεν έφεραν να φάνε κάτι, τι έκαμνετε. Δεν έκαμνα το ιδιαίτερα εγώ. Τσίνον ήταν και όποιος πει να τρώει. Ναι, έκαμνα σε τρώαν και όσπρια και ούλα τώρα. Σε τάξη και σε πρόγραμμα. Μόνο με αυτόν ούτια τρώμε. Αχ, και εμάς. Δεν πειράζει.
Έλα, χάρη μου. Θα δείξω μόνο ένα μήνυμα. Ναι. Μην προδώσετε ποια είναι. Έτσι μου είπε. Είναι πολύ διάσημη. Ναι. Αλλά το φιλί που μου είπε να σου το δώσω. Ένα φιλί που λέω μου λέει χωρίς να δεις κουκιά. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα πούμε. Μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς. Το φιλί είναι... πήγαινε ήδη. Έφτασε. Ανδρέα, είπε μου γινούν να σου να σε φιλήσω. Ψυχάζα. Πόσο συχνά του μιλάτε εσείς, κυρία Ελένη μου, που λείπει? Που λείπει, να σου πω, εν τον πιάνω, γιατί θέλω να τον ενοχλώ. Είδες, η μάμα μας ενοχλά. Να σου εντάξει, να φτιάζερει. Μα εμπρεπέτω. Γεια σου, Κωστάκι μου. Είναι εδώ ο Κωστάκης μας, ο Κωνσταντίνου, πίσω από τις κάμερες. Θέλεις πουρέκι, μα ακόμα να τιάνισουμε. Κυρία Ελένη μου, ναι, ανάψα το, να αρχίσω να βάζω μέσα. Δεν πειράζει που συνδυάνε με λίγο χορκατικά. Όχι, καθόλου, καθόλου. Έλα, Κωστάκι μου. Καλώς όρισες, είσαι καλά. Καλά εσύ. Ενέβρασε, Χριστιανά, με μάλλον. Κάμε κανένα μπουρέκι. Ναι, κυρία Ελένη, να τηγανιστούν τώρα. Δεν μπουρέκια που κάνουμε. Κυρία Ελένη μου, ακόμα. Αν ναι, ακόμα, έβαλετε εσείς. Έβαλα γιατί... Ένα που πιάσεις ενωμό. Αφού έβαλε. Γάμνη, έβαλε. Γεια σου, Κωστάκι μου. Λοιπόν, για να δούμε. Ξεκινήσουμε σε λίγο. Ναι, έβρασε. Και έστειρε μέσα ο Κωστάκης στο πουρέκι. Ξέρεις ότι συμπαθώ τα γιογουλά του τα καζιζά. Α, θέλετε φωθιάνεσεις να είναι... Είναι καλό. Άψε, σβήσε το ταχτένου, σβήνου. Χαραδοσιακά πράγματα. Όχι, το δικό μου μας αναψε, είναι σβήνει. Είναι σβήνει. Είναι τούρπο το... Και κάνει καλό και για μένα. Ναι, όχι, είναι εξαιρετικό. Βάλαμε το σε πολλά λεπτό τώρα. Λοιπόν, τώρα να έβρω μια κουτάλα. Και φοήθηκα πως ήταν και λίγο ρε, Ανδρέα. Αλλά να μην κάνουμε και πιτούα. Την πιτούα μετά τη βάλετε από πάνω, ζάχαρη, χρυσό, μελομένη. Ό,τι θέλει ο καθένας. Επειδή του Ανδρέα είπετε μας ότι αρέσκει την πιτούα. Του Ανδρέα νομίζω ζάχαρη που του αρέσκει. Ναι, ναι. Ζάχαρη και τη λύστη, έτσι. Και εγώ ζάχαρη που τρώω. Και εγώ καλλιέται. Ναι, όλοι τα ίδια. Είναι της δίαιτας. Ένα λεπτάκι, Ανδρέα μου. Α, εδώ δίπλα. Τώρα είναι δίπλα οι κουτάλες μας. Τώρα τις πιάσω σε λίγο. Πιάσω έναν πυρούνι. Μια χαρά. Σε λίγο πουρέκια για όλους εδώ στο στούντιο. Ενώ σε πιέζει ο λουπόνα. Κάτι θα πάμε. Κυρία Ελένη μου, ποιες είναι οι σπεσιαλιτές σας, τι τους αρέσκει που τους κάνετε? Άκουσες τον Ανδρέα, σουβλάκια, σουβλούα. Κάμνη πουλά τα. Κοντολετούα. Φιλετάκια, κινέζικο. Μα κάνετε το κινέζικο. Όλα κάνουμε. Εν τέλος τους κάνετε το κινέζικο. Ξέρει. Τα πάντα. Είναι μάστρες η Άγια. Πολλά. Πολλά ωραία. Κυρία Ελένη μου, να έρθετε να μας κάνετε ζωά λαφαγιά. Δεν είναι ανάγκη τώρα που να φύγει ο Ανδρέας να μας ξανάρθετε. Όχι, ναι. Ναι. Να έρθετε, βεβαίως και να έρθετε. Εστιατόριο. Σπουσούμε να βρεις καριέρα τώρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε ρε, Ανδρέ. Τώρα στα γεράματα μας. Μια χαρά είσαστε, μια χαρά. Πολλά σπουδαία που είσαστε. Λοιπόν, στο 22-2-12-4-5-6 να πούμε ότι θα έχουμε και παιχνίδι και στη συνέχεια και θα παίξετε μαζί μας εδώ. Ανδρέα μου, να σου πω εσύ να παίξεις μαζί μας. Εννοείται. Μπράβο. Έτσι, με τον Ανδρέα λοιπόν, με το που τελειώσουμε τα πουρέκια, θα είναι και στο παιχνίδι μας. Πρέπει να κερδίσεις και τον Παουρούι. Βεβαίως, θα θέλει Παουρούι, εννοείται. Λοιπόν. Είχα μια τσέντα που να πάνε σχολείο. Ναι, εντάξει. Από τα δεις. Άστα να βράσει. Ναι, είναι βράσει καλά ακόμα. Να τραβήσει λάθος. Κυρία Ελένη μου, σας αφήνω να τα ετοιμάσετε. Λοιπόν, έλα Ανδρέα μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη γιαγιά σου τι γίνεται εδώ με τα πουρέκια. Α, είμαστε μια χαρά. Όχι λάθος, είναι τα πουρέκια που ήταν τρία μέσα, ανοίξα σου και καμάμα. Είναι φεύγει η οθόνη από μπροστά μας, να φύγει ο τείχος. Είμαστε σε άλλη εκπομπή, να φύγει ο τείχος. Τι έκαναμε λάθος. Τι να που ήταν μέσα τα μπουρέκια που νευράζαν το λάδι. Ναι. Ανοίξα. Ανοίξε και έκαμε η Ανάρη. Ναι. Μια χαρά. Χάλασε μαλλιόν το λάδι. Δεν πειράζει. Δεν έχει καμία σημασία. Κύριε Ελένη μου, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Έκαμετε μας τα μπουρέκια μας, μιλήσετε μας. Και να μας ξανάρθετε, μας κάνετε άλλο πράγμα την επόμενη φορά. Άλλο φάει. Αλλά μπορούμε να δούμε να μεγάψει για μου τη σωστή. Μια χαρά να τα πούμε για σου μια φορά που να λείπει, να μας τα πει ούλα. Να την καλούμε και να μας καλούμε τα νέα. Ελεύθερα. Λοιπόν, ένα χειροκρότημα για την κυρία Ελένη. Πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Κάνω ένα για τον Ανδρέα Λέοντα. Κύριε Ελένη μου, να είσαστε πάντα καλά, να χαίρεστε την οικογένειά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανδρέα μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Και σου εύχομαι όλα τα καλά. Άρα τώρα έχεις τις εμφανίσεις. Ναι, εμφανίσεις από το χειμώνα Αθήνα σε ένα μαγαζί που δεν μπορούμε να πούμε. Α, δεν αποκαλύπτεις. Όχι. Γι' αυτό μας είπε και πριν σε ένα μαγαζί. Ναι, όταν είναι σίγουρα να σου το πω. Πολύ ωραία. Ανδρέα, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε χαίρονται οι δικοί σου, τα φιλιά μας και την αγάπη μας σε όλη σου την οικογένεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μίλησαν, μας βοήθησαν. Είναι σημαντικό να έχεις τη βοήθεια της οικογένειας για να οργανώσεις εκπλήξεις και τα διάφορα. Και να φάει τα πουρεκούρια σου. Εννοείται. Όπως όλοι μας τώρα στις διαφημίσεις. Ναι. Επιστρέφουμε εμείς αμέσως. Έχουμε κρεμότητες εδώ ακόμη η παρέα. Δεν τα έχουμε πει όλα για σήμερα. Επιστρέφουμε αμέσως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.